Νικόλα. Νικόλα. Λοιπόν, έχω εδώ μέσα στο φάκελο τη γνωμάτευση της γιατρού. Επειδή δεν κάνει να τη διαβάσω το ιατρικό μέρος, θα διαβάσω μόνο τις τελευταίες σειρές, επειδή είναι προσωπικό. Θα διαβάσω λοιπόν τις τελευταίες 5 σειρές. Δυστυχώς όμως η συμμετοχή τους στα τελευταία 2 πολύ απαιτητικά αγωνίσματα είχε ως συνέπεια την περαιτέρω επιδείνωση αυτής της κάκωσης. Μιλάει για το τι έχει πιο πάνω. Όσο εκ τούτου πλέον κρίνεται απαραίτητο να αποχωρήσει, δυστυχώς πρόωρα από το Nomads, με εκτίμηση ιατρός της αποστολής Βαρβάρα Καλογερή. Νικόλα μου, η γιατρός, βλέποντας το τι ακριβώς έχεις κάνει και το πόσο πάθος προσπάθησες να ανταπεξέλθεις σε όλο αυτό το πράγμα που συνέβη, έφτασες σε σημεία που πίεσες τον εαυτό σου πάρα πολύ και θεωρεί ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος πια να βρίσκεσαι εδώ αφού δεν φτιάχνεται αυτή η ιστορία και ταλαιπωρείσαι και εσύ και ίσως δεν ξέρω, ίσως να ταλαιπωρείς και τους συμπαίκτες σου, το λέω εγώ αυτό ψυχολογικά, διότι κατάλαβα κάτι τις τελευταίες μέρες, ότι και εσύ πικραμένος είσαι πάρα πολύ. Σ' ακούω. Δυστυχώς τα πράγματα όλες τις φορές δεν έρχονται όπως τα σκεφτόμαστε, όπως τα έχουμε οργανώσει, όπως τα θέλουμε. Εμείς οι αθλητές περισσότερο, που έχουμε χρόνια σε αυτή τη διαδικασία, έχουμε περάσει τέτοιες καταστάσεις. Δηλαδή φτάνει ο άλλος μια εβδομάδα πριν την Ολυμπιάδα και τραυματίζεται ή δεν παίρνει μέρος στην Ολυμπιάδα. Οπότε συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια για ακόμη μια φορά. Είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένος. Είμαι πολύ στενοχωρημένος γιατί η προσπάθεια του να αποκατασταθώ δεν υποδόθηκε. Στο τελευταίο παιχνίδι από τα πρώτα μέτρα έπαθε υποτροπή. Βγήκε άλλος ένας τραυματισμός στο γαστοκνήμιο, μια θλάση στο γαστοκνήμιο. Οπότε έκανε ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά της ομάδας μου που με υποστηρίξανε στο έπακρον. Στεναχωριέμαι που δεν μπορώ να τους βοηθήσω στην εξέλιξη του παιχνιδιού, αλλά είναι ένα παιχνίδι, είναι ένα αγώνισμα ή κάποια αγωνίσματα τα οποία έχουν ακολουθία. Εγώ συμμερίζομαι 100% την απόφαση της γιατρού και θα δεχθώ να αποχωρήσω από το παιχνίδι. Μάλιστα. Όλες αυτές τις μέρες που προετοιμαζόσουν να επιστρέψεις, ξέρω πόσο δύσκολο είναι να βρίσκεσαι σε μια ομάδα που ουσιαστικά να νιώθεις ότι δεν μπορείς να βοηθήσεις. Έφτασες σε δύσκολα σημεία ψυχολογικά να πεις ότι πρέπει να δώσω τα πάντα? Γιατί πρέπει να σου πούμε, το παιχνίδι με τον Γιώργο στην δοκιμασία των αρχηγών το πήρες πάνω σου. Δηλαδή ουσιαστικά ήθελες να αποδείξεις ότι είσαι έτοιμος και εκεί είναι και η στεναχώρια ότι δεν σε βοήθησε το σώμα σου. Δεν με βοήθησε, ναι. Πάντα σε όλα τα παιχνίδια ήθελα να μπω σε μια διαδικασία. Πίστευα ότι το πόδι μου είναι σε καλύτερη κατάσταση. Τελικά σε πραγματικά δεδομένα δεν ήταν καλά και απεδείχθη από τα πρώτα μέτρα, ας πούμε, της διαδικασίας. Ένα αγώνισμα πολύ δύσκολο, αλλά στα μέτρα και τα σταθμά της δικής μου ικανότητας. Ξέρεις, πέρα από το στενάχωρο της ιστορίας ότι πρέπει να αποχωρήσεις, ναι, για να μην σε κουράζουμε άλλο με διαδικασίες που ουσιαστικά, ενώ οι συζητήσεις μας και όλα αυτά που θα γίνουν παρακάτω δεν σε αφορούν πλέον αφού δεν θα είσαι εδώ, και ούτε θα μπορούσε κανείς βέβαια να αρνηθεί την απόφαση της γιατρού. Δεν θα μπορούσε να πάει κανένας σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Είπαμε πρώτα η υγεία μας και μετά όλα τα άλλα και παιχνίδια και όλες αυτές, ναι, τις ιστορίες πάνε πίσω με πολύ μεγάλη απόσταση και ούτε καν το συζητάμε. Διότι ο γιατρός πραγματικά ήθελε πάρα πολύ να σε βοηθήσει, επειδή έβλεπε και το πάθος σου και το πόσο ήθελες να παραμείνεις και όλο αυτό το απίστευτο σθένος που έχεις δείξει.
Εγώ έμεινα σοκαρισμένος και από τον τρόπο που προπονείς. Είσαι συγκλονιστικός για μένα πάντα, λέω προσωπικά, προπονητής. Σε ευχαριστώ. Γιατί είναι πολύ σημαντικό ο προπονητής να σε. Ποτέ δεν είπες κάτι άσχημο αν δεν πήγε κάτι καλά. Πάντα έβρισκες μια ωραία λέξη να πεις σε κάποιον που έχανε. Πάντα έλεγες πολύ ωραία λόγια χωρίς ποτέ να προσβάλλεις κανέναν την ώρα που έτρεχε. Είμαι πραγματικά φαν σου σαν προσωπικότητα. Και αυτό μπορώ να το πω τώρα επειδή θα φύγεις, γιατί δεν θα το έλεγα ποτέ κατά τη διάρκεια, ώστε να μην νομίζει κανείς ότι υπάρχει καμιά συμπάθεια εδώ. Και το έχω ξαναπεί, κανέναν δεν συμπαθώ ιδιαίτερα μέσα στο παιχνίδι. Έξω από το παιχνίδι μπορώ να πιω έναν καφέ με όλα τα παιδιά εδώ, με κάποιους ανθρώπους, αλλά μέσα στο παιχνίδι πραγματικά κλειδώνω. Και θα δράξω την ευκαιρία να το πω αυτό. Ούτε συμπαθώ καμιά ομάδα παραπάνω, ούτε συμπαθώ κανένα παίκτη παραπάνω. Δεν έχω κανένα κέρδος προσωπικό από αυτό και καμιά διαδικασία να πω θέλω αυτόν ή δεν θέλω εκείνον. Πραγματικά δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Ας κερδίσει ο καλύτερος, ο πιο έξυπνος, ο πιο δυνατός σε αυτά που πρέπει να γίνει και ας πάρει το βραβείο. Προσωπικά εγώ κανένα όφελος από καμιά ομάδα ή από κανένα παίκτη. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Θες να πεις κάτι άλλο, Νικόλα? Θέλω να ευχαριστήσω έτσι τους αντιπάλους μου που και αυτοί με αντιμετωπίσαν με σεβασμό, όπως και εγώ θεωρώ ότι το ίδιο έκανα. Πάντα στη ζωή μου είναι αυτό. Και πάνω απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη της ομάδας μου. Θα τους έχω πάντα στην καρδιά μου. Αν τους έχω στεναχωρήσει σε κάτι κάποια στιγμή, έστω και στο ελάχιστο, θέλω να τους ζητήσω συγγνώμη, όπως συγγνώμη θέλω να ζητήσω και σε οποιοδήποτε άλλο ενόχλησα για κάτι, σε κάτι. Τους ευχαριστώ για όλα. Και συνεχίζουμε. Ηλικία μου, Νικόλα, να είσαι καλά. Μπορείς να πάρεις το σακίδιό σου και να αποχωρήσεις, να χαιρετήσεις και από κοντά όποιον θέλεις. Πάρε το χρόνο σου. Χαιρέτησε τα, βέβαια, χαιρέτησε όλα τα παιδιά.